ώρες απογοήτευσης και οργής βιώνουν οι γονείς ενός 13χρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο, που με την έναρξη των μαθημάτων πληροφορήθηκε ότι ο νοσηλευτής ή η νοσηλεύτρια που πρέπει να έχει κοντά της στο σχολείο, καθώς πάσχει από διαβήτη τύπου 1 και πρέπει να κάνει μετρήσεις, όπως επίσης να γίνεται χορήγηση ινσουλίνης, δεν θα μπορέσει να είναι μαζί της στο σχολείο που φυτά. Απορριμμένη και σε αγωνιώδη κατάσταση η οικογένεια του παιδιού, που κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι και την πρώτη γυμνασίου έκανε κανονικά τα χαρτιά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με το παιδί και τη φροντίδα του, προσπαθεί να καταλάβει γιατί φέτος, που το παιδί θα πάει στη Δευτέρα γυμνασίου, αντιμετωπίζει ένα τέτοιο είδους πρόβλημα. Φέτος για πρώτη φορά έχει μείνει το παιδί χωρίς νοσηλεύτρια, ενώ όλα αυτά τα χρόνια από την πρώτη δημοτικού το παιδί μου που πάσχει από σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Είχε σχολικό νοσηλευτή. Φέτος δεν ξέρω ποιες διαδικασίες στηριχθήκανε ή δεν στηριχθήκανε, έτσι ώστε να μην έχει φέτος το παιδί μου σχολική νοσηλεύτρια. Η απάντηση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως είπε στην Κρήτη TV ο πατέρας του παιδιού, ήταν ότι το παιδί για να έχει τη φροντίδα από νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια, ή θα πρέπει να μετακινηθεί σε σχολείο στην άλλη άκρη του Ηρακλείου, ή να αναλάβουν οι γονείς την ευθύνη του κόστους της πληρωμής. Το να μεταφέρεις ένα παιδί που ήδη έχει ανταπεξέλθει στο λεγόμενο bullying, σχολικό bullying, που λόγω της διαφορετικότητας του παιδιού, κάποια παιδιά, κακά τα ψέματα, το κάνουν προς τα συνομήλικά τους. Αυτά έχει καταφέρει το παιδί μου να ανταπεξέλθει, να είναι πλέον ισότιμη, να έχει εγκληματιστεί με το σχολείο, να μπορεί να δραστηριοποιείται και να κάνει ακόμα και γυμναστική όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Πλέον αυτά θα πρέπει ξανά από την αρχή, αλλάζοντας ένα σχολικό περιβάλλον, να τα ξανακάνει από την αρχή. Οπότε υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να πάει σε ένα άλλο σχολείο, μακριά από εκεί που ανήκει, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για ένα παιδί να αλλάζει σχολικό περιβάλλον και για τους γονείς. Δεν είναι, λέει, το φυσιολογικό. Ή το άλλο, το οποίο δυστυχώς το θεωρούμε φυσιολογικό, αλλά είναι απαράδεκτο, να προσλάβουν οι ίδιοι γονείς νοσηλεύτρια. Δεν θα αφήσω το παιδί μου να υπομείνει για μία ακόμη φορά τη βάσανο της ενσωμάτωσης σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον που συχνά αντιμετωπίζει με ποικίλους τρόπους τη διαφορετικότητα, είπε ο πατέρας, ο οποίος διευκρίνησε ότι με τις προσλήψεις νοσηλευτών μέσω ΑΣΕΠ δύναται να έχουν πάει σε σχολεία νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που δεν χρειάζονται καν τέτοιες φροντίδες, εκτός από τα έκτακτα περιστατικά που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μία σχολική μονάδα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε σαν Ένωση και θα φτάσουμε και μέχρι το Υπουργείο. Γιατί το πράγμα είναι αρκετά σοβαρό. Η ίδια νιώθει ψυχολογικά πάρα πολύ πιεσμένη και αναρωτιέται αν έχει φταίξει σε κάτι σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο ένα παιδί 13 ετών που έχει προσπαθήσει πολύ να ενσωματωθεί ισότιμα στη σχολική κοινότητα να τιμωρείται γιατί έχει διαβήτη, ανέφερε ο πατέρας, που δήλωσε απογοητευμένος από τις αγγυλώσεις του συστήματος, ακόμη και όταν αποφάσεις αφορούν άμεσα και καθορίζουν την υγεία παιδιών. Κάθε παιδί δικαιούται να έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις φυσικά με τα υπόλοιπα παιδιά στο σχολικό του περιβάλλον. Θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε αυτό το παιδί να μην νιώθει άβολα και να νιώθει ισότιμο με τα υπόλοιπα παιδιά.